Thank you Κυριάκο Ποζρικίδη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχο Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου τη Ουαλία. Είναι διδάκτορα του Πανεπιστημίου Μακεδονία και έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή με θέμα «Οι αντιληπτοί παράγοντα επιτυχία και αναμενόμενε επιπτώσει των παγκοσμίων εκθέσεων, η περίπτωση τη Θεσσαλονίκη. Έχει συγγράψει τη μεταπτυχιακή διατριβή Exhibitions as a Marketing Tool, το ιστορικό λευκό με μαγικέ εικόνε, το οποίο αναφέρεται στην ιστορία τη Διεθνού Εκθέσεω Θεσσαλονίκη από ιδρύσεώ τη, τα βιβλία Ιστορίε τη Έκθεση και τεχνικέ συμμετοχέ σε Διεθνείς εκθέσει, ένα κόμιξ, το Δεθίστα, το παιχνίδι γνώσεων τη Θεσσαλονίκη City Game Θεσσαλονίκη, ενώ συμμετείχε σε δεκάδε μελέτε με θέμα τι εμπορικέ εκθέσει και τον συνεδριακό τουρισμό. Αρθρογραφή σε πολλά κλαδικά εκθεσιακά και συνεδριακά έντυπα. Υπήρξε οργανωτή και εισηγητή σε ημερίδε με θέματα εκθεσιακή και συνεδριακή πολιτική, σε επιμορφωτικά προγράμματα και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνών Τουριστικών Εκθέσεων. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Παγκόσμια Ένωση Εκθέσεων και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας. Επίσης είναι πρόεδρος της Ένωσης Εκθέσεων Κεντρικής Ευρώπης. Είναι επιστοποιημένο μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Επαγγελματιών Οργανωτών Εκθέσεων. Κατήχε τη θέση του Project Manager για τη διεκδίκηση της Παγκόσμιας Έκθεσης Expo 2008 από τη Θεσσαλονίκη και ήταν μέλος του Δικητικού Συμβουλίου Τη ΧΕΛΕΞΠΟ ΑΕ, ενώ από το 2007 μέχρι το 2010 κατήχε τη θέση του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΔΕΘΑΕ. Έχει τιμηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για την προσφορά του στο πλαίσιο του Διεθνού Φόρουμ για το Συνεδριακό Τουρισμό. Σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθύνοντο Συμβούλου του Εθνικού Εκθεσιακού Φορέα ΔΕΘ ΧΕΛΕΞΠΟ. Ο Κυριάκο είναι εδώ μαζί μα. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μετά τι 12. Σωστό, Συνηθίσαμε σωστό. το πρωί να τα λέμε. Σωστό, σωστό. Και πάντοτε η αλήθεια είναι ότι τα λέγαμε με αφορμή ε, την έκθεση, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Ποτέ δεν είχαμε το χρόνο ε, και την ευκαιρία να τα πούμε λίγο πιο προσωπικά. Mm. Να που μα δίνεται κι αυτή σήμερα για να γνωρίσουμε την ψυχή της έκθεσης, έτσι λένε οι περισσότεροι, από τα πιο αγαπητά πρόσωπα τη ε, πόλη. Ε, Κατάφερε να δώσει ε, τέτοια εξωστρέφεια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη τα τελευταία πολλά χρόνια που έχει αναλάβει. Και θα μου επιτρέψετε, κυρίε και κύριοι, να το απευθύνομαι στον Ενικό, γιατί είναι πολύ καλό μου, προσωπικό μου φίλο ο Κυριάκο Αποζρικίδη. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία τα πολλά τελευταία χρόνια, διότι με τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη, που ήμασταν στο πλευρό τη Διεθνού Έκθεση, κάναμε ζωντανέ εκπομπέ μέσα από του χώρου του Εκθεσιακού Κέντρου. Και έτσι λοιπόν ήρθαμε πιο κοντά και μπόρεσα και εγώ να έχω ε, μια νομίζω πολύ εμπεριστατωμένη άποψη για το ποιο είναι ο Κυριάκος Ποζρικίδης. Ναι, είναι η ψυχή ε, της έκθεσης. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο θα τον ενώσω εξελίσσεται μια έκθεση, μπορείς να τον ε, συναντήσεις σε κάθε δρομάκι, δεν είναι κλεισμένος μέσα στο γραφείο του να δίνει διαταγές όπω κάνουν οι περισσότερα, τα περισσότερα στελέχη, τα υψηλόβαθμα στελέχη, ε, κύριε Ποζεκίδη, ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο ε, την ζείτε πέτρα-πέτρα ε, την έκθεση αυτή, όπω ε, και νιώθω ότι την χτίσατε. Θέλω όμω, επειδή λίγο πολύ ε, αυτό το γνωρίζουν οι Θεσσαλονίκοι mm. και μέσα από το διαδίκτυο, όπου εκεί σα συναναστρέφονται χιλιάδε, θέλω λίγο να γυρίσουμε το ρολόι του χρόνου πίσω και να πάμε να γνωρίσουμε πτυχέ ε, τη προσωπικότητά σα, τι οποίε δεν γνωρίζουμε. Για παράδειγμα, γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε ποια περιοχή τη πόλη. Καταρχήν, ανταποδίδω τη φιλία έτσι, Ευχαριστώ. και ανταποδίδω Περμάτε. και τον ελληνικό λοιπόν. Ε, στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη, στην αρχαία αγορά. Στην αρχαία Εκεί κοντά αγορά, στα, αγορά. Στα, στα, όρια του διοικητηρίου, του πειραματικού, στην οδό Λίμπου. Στην Ολύμπου. Πραγματικά στην καρδιά τη πόλη. Σε χρόνια τα οποία υπήρχαν γειτονιέ. Σε χρόνια τα οποία υπήρχαν γειτονιέ, σε χρόνια τα οποία παίζαμε μπάλα κάτω στον στο δρόμο, σε χρόνια τα οποία ήταν χρόνια δημιουργία, διότι τα τέλη τη δεκαετία του 60 και η δεκαετία του 70 ήταν χρόνια τα οποία φτιαχνόταν μια άλλη Ελλάδα, μεταπολίτευση, δικτατορία, μεταπολίτευση. Ναι, ήταν διαφορετικά τότε. Θυμάστε τον εαυτό σα στο σχολείο, σε ποιο σχολείο πηγαίνατε. Ε, στο δημοτικό μου ήταν το 36ο, δημοτικό, δημόσιο δημοτικό, mm -hmm. στην Οδό Αγία Σοφία. Και μετά η γυμνάσιο και και ήμουν στην Οδό Εκτίνου στο, στο, δεύτερο, στο δεύτερο τότε αρένον. Όπου στην πορεία έγινε μεικτό. Είδε, ξεγελάστηκα από την Ευγένεια που επιτάσσει τηλεόραση και συνέχισα με τον πληθυντικό ενώ δεν το θέλω. Ε, στο σχολείο, λοιπόν, πώ θυμάστε τον εαυτό σου. Ε, πώ το θυμάμαι, Μα προσπαθούσα να το είναι ένα άτακτο παιδί. Όχι ιδιαίτερα. Μάλλον καλό παιδί μου. Ένα μην... καλό ήσυχο παιδί. Διάβαζα, αλλά θα έλεγα και μέσα σε όλα. Δηλαδή και, και στα αθλήματα και, και στι παρέε και παντού. Δηλαδή... Α, ένα εξωστρεφέ παιδί, λοιπόν. Ε, νομίζω λίγα απ' όλα. Ήσου η ψυχή τη παρέα. Ε, Είχε εκδηλώσει ηγετικέ τάσει τότε. Μα καταρχήν για την ψυχή που είπαμε τη ΔΕΘ υπάρχουν πολλέ ψυχέ και μάλιστα αυτέ οι ψυχέ είναι διαχρονικά. Άρα μόνο όταν ενώνουν οι ψυχέ βγάζουν καλό αποτέλεσμα. Άρα μια ψυχή δεν φτάνει. Ε, νομίζω και στι παρέε το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή το να είναι κάποιο κεντρικό πρόσωπο μετά δεν είναι παρέα, είναι ομάδα με αρχηγό, είναι αγέλη. Άρα νομίζω ότι πρέπει οι ψυχέ αυτέ να ισορροπούν για να κάνει καλή παρέα. Mm -hmm. ε... Όταν ήσουν ε, σε αυτή την ηλικία, όπω ε, πολλά αγόρια, άμα τα ρωτήσει για το τι δουλειά θέλουν να κάνουν, είναι σχεδόν αποφασισμένα. Σου απαντάνε πάρα πολύ γρήγορα αστυνομικό, στρατιωτικό ε, ή κάτι άλλο. Ε, εσύ θυμάσαι τον εαυτό σου να έχει αποφασίσει σε μικρή ηλικία τι θέλει να ακολουθήσει ή παλινοδούσε. Ε, πάντα νομίζω ότι η κατεύθυνσή μου ήταν στα οικονομικά, στα νούμερα, στα μαθηματικά. Ήσουν καλό στα μαθηματικά ε, λοιπόν. Ναι, από εκεί και πέρα τώρα. Με... Αποφάσισα να πάω να ακολουθήσω την οικονομική κατεύθυνση. Και Αυτό όχι το αποφάσισε τη... το, το Αυτό το νομίζω από... ας πούμε. ναι, σχεδόν στο τέλο του γυμνασίου, λίγο πριν το Λύκειο. και νομίζω ότι εκεί κατευθύνθηκα και αυτό έκανα και σε όλη μου τη ζωή. Ε, η σχέση σου με του γονεί σου, οι οποίοι φαντάζομαι ότι σε υποστήριξαν, έτσι, δεν είχαν κάποια διαφορετική άποψη. Και το ρωτώ αυτό με δεδομένο ότι εκείνα τα χρόνια, δηλαδή περίπου ε, το 70 και το 80, γιατί όχι. Περισσότεροι γονεί, τα παιδιά που ήταν καλά στα μαθηματικά, θέλουν να γίνουν πολιτικοί-μηχανικοί, να γίνουν γιατροί. Ε, τώρα δικηγόροι, όχι. Γιατί αυτό, δικηγόροι. αυτό ήταν το όνειρο όλων των γονέων τότε. <laughs> ε, δηλαδή να γίνουν οι, τα παιδιά του επιστήμονε. Επειδή ήρθαν φτωχοί πρόσφυγε, οι, οι παππούδε μα και από τη μεριά τη μάνα μου και από τη μεριά του μπαμπά μου, όπω σε πολλού αλωνικιού έτσι προσπαθούσαν. Δεν είχαν τη δυνατότητα να μορφωθούν όσο θα θέλανε. Mm -hmm. Αυτή λοιπόν την το έλλειμμα και την αγάπη τους και τη στήριξη τη βγάλα στα παιδιά τους. Θέλαν όλοι να γίνουν επιστήμονες. Ε, νομίζω ικανοποιήθηκαν γιατί και τα τρία αδέλφια έτσι, είχαμε τέτοια πορεία. Είχαμε, μπήκαμε στο πανεπιστήμιο. Τρία αγόρια. Τρία αγόρια, τρία αγόρια. Πω πω η μαμά. Η οποία τι έκανε, ήταν στο σπίτι και προσπαθούσε. Στήριγμα, βράχος. Σας... Άμα δεν υπήρχε η μαμά, δεν θα υπήρχε τίποτα. Ο παπά πάντω ήταν μια πολύ σπουδαία φυσιογνωμία αυτή τη πόλη. Απολύτω δραστήριο και μέσα από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, το επιμελητήριο την επιμελητήριο. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων, Πρόεδρος mm -hmm. κτλ. Πολλά χρόνια. Mm -hmm. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι βοήθησε σημαντικά. Ε, βέβαια. Τώρα υπήρχε... Ε, βοήθησε με, την, με τη σοφία του... Ε, αλλά. υπήρχε και η απουσία του στο σπίτι. Γι' αυτό είπα ότι αν δεν υπήρχε η μαμά. Η δεν θα γινόταν τίποτα. Mm -hmm. ε, γιατί έξυπνο άνθρωπο ξεκίνησε από το μηδέν, ε, έφτιαξε ό,τι έφτιαξε, έφτασε εκεί που έφτασε, αλλά αυτό σημαίνει θυσία όσον αφορά τον οικογενειακό χρόνο, έτσι. Mm -hmm. Σα έλειπε από το σπίτι. Ε, ναι, ναι. Ε, η αλήθεια είναι πω. Ε... Όταν ο μπαμπάς λείπει από το σπίτι παίρνει μια φυσιογνωμία η απουσία του έτσι λίγο μυθική με την έννοια ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λείπει σε μια προσπάθεια να μπορέσει και να ενισχύσει οικονομικά το σπίτι από τη μία από την άλλη όμως αυτό που λέγανε παλιά να γίνει ένας σημαντικός άνθρωπος στην κοινωνία Αλλά κάτι η... το οποίο το κατάφερε η για η... σας ήταν πρότυπο ε, νομίζω πως και ναι, τι είδου, Πώ το βιώνατε εσεί, δηλαδή, μέσα στο σπίτι, Η αυτό. απουσία. Ήταν μόνο φυσική. Ε, κατά τα άλλα, ήταν παρόν πάντα. Mm -hmm. ε, και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, οι πολλέ δουλειέ, τα πολλά τρεξίματα, οι πολλέ υποχρεώσει κτλ. στερούσαν τη φυσική παρουσία. Αλλά νομίζω ότι ήταν πάντα δίπλα και πάντα κοντά. Και αυτή τη φυσική παρουσία την αναπλήρωνε η μητέρα. Η, η... πιο πολύτιμη συμβουλή που σου έδωσε ο πατέρα, σου ποια ήταν. Ε... Όταν βγήκε Έχει... στην αγορά εργασία, Έχει... όταν έπιασε πρώτη μέρα δουλειά. Έχει δώσει πολλέ συμβουλέ. Νομίζω ότι να αγαπάς αυτό που κάνει είναι. Mm. Αυτό κάνω. Είχε την πολυτέλεια να κάνει αυτό το πράγμα. Περισσότεροι άνθρωποι δεν την έχουν. Ε... Κάνουν δουλειέ αποκεκτημένη ταχύτητα επειδή έτσι έτυχε ή γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώ. Είναι μεγάλη τύχη να αγαπά αυτό που κάνει. Στο μεταπτυχιακό, στο εξωτερικό, είχε μπει ένας στην Αγγλία, είχε μπει ένα καθηγητή και λέει: Κοιτάξτε, να δείτε, πρέπει να κάνετε αυτό που θέλετε. Τώρα, αν βγάζετε και λεφτά από αυτό, ε, θα είστε πολύ ευτυχισμένοι. Ε, νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό το πέτυχα. Αυτό είναι αλήθεια. Η πρώτη δουλειά που έπιασε ποια ήταν, ε, Τότε φοιτητή έκανα. Τι άδειε στον ΟΑΣΤ ω πράκτορα, τότε τα λεωφορεία, για χαρτζηλίκη βεβαίω έτσι. Τρει μήνε το καλοκαίρι δούλευα σαν εις πράκτορα στον mm -hmm. ε, μετά, εις πράκτορας στον ΟΑΣΤ. Τότε που ο πράκτορα ήταν μέσα στο. Τότε που ήταν μέσα. Ναι. Μέσα στο λεωφορείο και που έκοβε εκείνα τα ροζ πράσινα, βέβαια, κίτρινα βέβαια, εισιτήρια. Με βέβαια. 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 το σιρτάρακι και τα λοιπά. Ρέστα, βέβαια. Yeah. Ε, θυμάμαι, δούλευα στη γραμμή 27, στο Σταυρούπολη δηλαδή. Ε, μετά, όταν έβγαλα επαγγελματικό δίπλωμα, κάνα δύο καλοκαιριά για τον οδηγό. Ναι. Μετά, ξεκίνησα στην έκθεση, στην αρχή στο συνεργείο. Ε, βέβαια, δεν είχα και τι φυσικέ συστάσει. Τα είμαι ο καλύτερο, ναι. ε, εκεί που στρώνουμε μοκέτε κτλ. Διάφορα χαμαλίκια. Ε, δεν ήμουν και ο πιο δυνατό, βέβαια. Πήγανε στη φύλαξη. Στη φύλαξη είμαι πιο καλό, πιο παρατηρητικό. Ε, και σιγά-σιγά μετά βοηθώ στα γραφεία, βοηθώ στι εκθέσει. Στην πρώτη έκθεση που ήμουν βοηθό ήταν η Φούρνιτεκ. Ε, η πρώτη μου μεγάλη έκθεση που ανέλαβα σαν υπεύθυνο ήταν η Αγκρότικα, η οποία από τότε ήταν μια με μεγάλη έκθεση. Ε, και έτσι σιγά σιγά. Ε, Αναρριχήθηκε. Για στο να καθίσει στη μεγάλη καρέκλα. Στο εμπορικό κομμάτι. Κυρίως στο εμπορικό Μέσα σε πόσα χρόνια έγινε αυτό. Ε, τώρα αυτή είναι μια διαδρομή σχεδόν 30 χρόνια. Είσαι ένα παιδί τη έκθεση. Ε, ναι, εκεί μεγαλώσαμε, εκεί τα πάντα εκεί. Τι αγάπησε μέσα σε αυτή τη δουλειά, ε, αυτό αυτό πάντα, το, το, θεωρείς, το θεωρείς σπίτι σου, δηλαδή πλέον είναι... Δεν θέλεις να φύγεις ποτέ από εκεί. Όχι, όχι. Γιατί? Ε, γιατί όταν κάτι το θεωρείς σπίτι σου και σε αρέσει εκεί, γιατί να θέλησες να αλλάξεις. Ε, δεν υπάρχει λόγος. Αν είσαι καλά και μπορείς να διάγεις αξιοπρεπώς ε, με αυτά που σου προσφέρει, ε, νομίζω δεν υπάρχει λόγος για περισσότερα. Δεν υπάρχει ιδανικότερος... Α... Η ε, ιδανικότερη συνθήκη για έναν εργαζόμενο ε, στο να έχει μια πετυχημένη πορεία το να ξεκινήσει από την χαμηλότερη θέση. Νομίζω ότι και αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή, αν δεν κάνει ρεσεψιόν στο ξενοδοχείο, δεν μπορεί να γίνει γενικό διευθυντή. Διαφορετικά, θα υπάρχουν κενά από κάτω σου και θα κάνει περισσότερα λάθη. Όχι ότι τώρα δεν γίνονται λάθη. Αλλά αν δεν ξέρει το σύστημα από κάτω προ τα πάνω, ε, νομίζω ότι δεν θα μπορεί να πάρει και τι σωστέ αποφάσει. Εκεί αποδίδει την επιτυχία σου. Ε, επιτυχία τώρα, επιτυχία είναι πολύ Ξέρω, προσκέρες. δεν σου αρέσει είναι, να ναι. σου λένε καλά λόγια ε, ναι. και σε όλου μα έτσι νιώθουμε λίγο αμυντικό. Την απόδοση, την αλλά... οποία. Ναι, η απόδοση νομίζω αυτή. Νομίζω ότι είναι πολύ είναι σημαντικό είναι. γιατί η εμπειρική γνώση ίσω είναι και πιο σημαντική από την ακαδημαϊκή. Γιατί άλλο να ξέρει ένα μοντέλο, άλλο να ξέρει πώ φτιάχτηκε το μοντέλο, άλλο να ξέρει πώ να το χειρίζει αυτό το μοντέλο. Mm -hmm. Δηλαδή νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρει πώ γίνονται τα πράγματα. Mm -hmm. Όχι μόνο να ξέρει τα πράγματα, αλλά να ξέρει και πώ γίνονται τα πράγματα. Μέσα σε αυτή την πορεία που διένυσε, ποια ήταν η καλύτερη στιγμή και ποια ήταν η χειρότερη στιγμή που πέρασε σε αυτά τα 30 χρόνια. Ε, επαγγελματικά, νομίζω η διάσπαση τη εταιρεία το 1999. Νομίζω ότι δεν έπρεπε να διασπαστεί. Ήμασταν και σε μια πορεία διεθνοποίηση. Ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε μια διεθνή συνεργασία με τη Red Exhibitions. Ήρθε αυτή η απόφαση, έγινε η διάσπαση τη εταιρεία. Ε, νομίζω ότι αυτό πήγε αρκετά πίσω την εταιρεία. Ε, και τώρα πλέον έχει αρχίσει να, να διοργανώνεται και να ξαναπηγαίνει στο, στο, στην ανωδική της αναπτυξιακή πορεία. Ε, η καλύτερη στιγμή ήταν η φιλοξένεια επίσης του 1999, διότι ήταν η έκθεση που γεννήθηκε η κόρη μου. Τα συνδέει, λοιπόν. Ακόμη και αυτά. Σε ποια ηλικία παντρεύτηκες? Παντρεύτηκα 30 χρονών περίπου. Στην ιδανικότερη ηλικία, όπω λένε για έναν άντρα, ο οποίο έχει ζήσει όλα και μετά ε, συνειδητά και πολύ συγκεκριμένα και σίγουρα <χω> αποφασίζει για να παντρευτεί. Ε, η γυναίκα σου σε βλέπει. Ε, σε όσο χρόνο υπάρχει, ναι. Σε όσο χρόνο. Όσο άλλωστε, έβλεπε επειδή, η μητέρα σου τον πατέρα σου. Επειδή ήταν παλιότερα στην έκθεση, νομίζω ότι. Βλέπω, καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει, mm. καταλαβαίνει. Γνωριστήκατε μέσα στην έκθεση. Ναι, ναι. Γι' αυτό καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει την πίεση της. Η έκθεση είναι ολόκληρη ζωή σου τελικά. Δηλαδή σε πολύ μικρή ηλικία μπαίνει εκεί, αρχίζεις να ανεβαίνει τα κλιμάκια, γνωρίζεις τη γυναίκα σου, γεννιέται η κόρη σου το 1999, η οποία πέρασε, έμαθα και στο Πανεπιστήμιο πρόσφατα και μάλιστα έκτιμη υποτροφία, πολλά συγχαρητήρια και γι' αυτό. Στην ουσία... Αυτά τα δύο τρέχουν μαζί στη ζωή σου. Η έκθεση και, και εσύ. Είπαμε, σπίτι. Είναι το σπίτι σου. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξή. Ε, οκτώ μέρε πριν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στην Φετινή, που ήταν η 80 δεύτερη. Πρώτη... Δεύτερη. δεύτερη. Μπράβο, η 820, Δεύτερη. Ε, οκτώ μέρε λοιπόν πριν, η Υφυπουργό Μακεδονία Τράκη, η κυρία Μαρία Κόλια Τσαρουχά, ε, ενημέρωσε του δημοσιογράφου πω η θητεία του ΔΣ τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη ε, Χελέξπο ΑΕ έχει ολοκληρωθεί και θα οριστεί νέα. Ε, αυτό ήταν μια περιπέτεια την οποία πέρασε και σίγουρα στον πιο κατάλληλο χρόνο που θα μπορούσε να γίνει κατά την ταπεινή μου άποψη και για την δική σου την ψυχολογία ενώ είχες να τρέξεις μια έκθεση μπροστά σου και δεν είναι καλό να ξέρεις ότι μπορεί να είναι και η τελευταία. Έτσι. Αλλά και γενικότερα δεν υπήρχε λόγος, ξαναλέω κατά τη δική μου άποψη, ε, να, να υποθεί κάτι τέτοιο σε μια στιγμή όπως αυτή. Ε, την περιμένεις αυτή τη στιγμή να έρθει. Είσαι προετοιμασμένο ψυχολογικά. Ε, αυτά γίνονται. Πάντα γίνονται. Αυτά δηλαδή... γίνονται, αλλά όταν όμως μου λες ότι μια ολόκληρη ζωή εσύ την έχει περάσει εκεί μέσα... Ε, δεν νομίζω ότι εσύ μία αποχώρηση θα τη βιώσει με τον ίδιο ακριβώ τρόπο που θα τη βιώνει ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν τέσσερα χρόνια διευθυντή και μεταφεύγει γιατί έτσι γίνεται με του διευθυντέ. Καλά, η αποχώρηση σημαίνει επιστροφή στην οργανική θέση. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Είναι πρώτη φορά που Διευθύνων σύμβουλο ανέλαβε κάποιο τέλεχο τη εταιρεία. Η θέση μου είναι γενικού διευθυντή. Απλώ δεν θα, δε θα, δε, δε, δε θα έχω την απόλυτη εξουσιοδότηση ε, όσον αφορά τι αποφάσει που θα αναλάβει ω. Ως ή η θέση μου είναι γενικού διευθυντή. Ως γενικός διευθυντής. Ε, αυτό προφανώς αμβλύνει λίγο τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι η θεση μου ειναι γενικου διευθυντη ως γενικος διευθυντης αυτο προφανως αμβλυνει λιγο τα πραγματα αλλα νομιζω οτι η δικη σου στόφα σαν άνθρωπος είναι τέτοια που οποιοδήποτε και να έρθει, εσύ πάλι θα βοηθήσεις θέση εκεί, στο πλευρό τους. Ε, καλά, γι' αυτό δεν επηρεάστηκα και τόσο πολύ ούτε ψυχολογικά ούτε. Ο στόχο ήταν να γίνει μια πετυχημένη οδοκοστή δεύτερη. Ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν το κλικ, γιατί ξεκίνησα mm -hmm. μια προσπάθεια. Αλλά το κλικ έγινε στην οδοκοστή δεύτερη. Φέραμε του Κινέζους με τη μεγαλύτερη ποτέ συμμετοχή. Ήρθε ο κόσμο, γίνανε πράγματα, γέμισε η Θεσσαλονίκη. Ε, Ευτυχώ όλη αυτή η συζήτηση δεν απέσπασε κανέναν από εμά από τον κεντρικό στόχο που ήταν να έχουμε μια πετυχημένη Χαίρομαι για πάρα πολύ που το Σας ακούω αυτούς. αυτό, γιατί αν ήταν αυτός ο στόχος δεν επετέχθη. Ε, θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα της έκθεσης. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβες εσύ Είχε μέσα στο μυαλό σου ολοκληρωμένο το σχέδιο για το πώ θα το τρέξει ή ήξερε πολύ καλά ώστε να μπορέσει η έκθεση να ανέβει και να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, βγαίνοντα από μία ε, σκοτεινή μαύρη τρύπα, θα έλεγε κανεί. Γιατί εκείνα τα χρόνια όλοι πιστεύαμε ότι η έκθεση τελείωσε. Αυτό ήταν. Δύσκολα θα ανακάμψει. Και μάλιστα σε καιρού μνημονίων. Και μάλιστα μετά από αυτή τη διάσπαση τη εταιρεία. Ε, ήταν όλα εναντίον. Ποιο ήταν αυτό το σχέδιο, Το είχε συγκεκριμένο μέσα στο μυαλό σου ένα Ή ένα σχέδιο... και το έτρεχε και έβλεπε διόρθωνε στην πορεία. Κανένα κα, κα, σχέδιο δεν είναι απόλυτο, όπω δεν υπάρχουν και μαγικά ραβδιά. Και επίση πρέπει συνεχώ να προσαρμόζεσαι. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα νομίζω ότι είναι οι καλύτερε αδυναμίε. Πάνω σε ποια βάση σκεπτικού δηλαδή εσύ κινήθηκε. Καταρχήν έπρεπε να αυξήσουμε τι εκθεσιακές ημέρε. Δηλαδή ήτανε, ε, δεν έπρεπε να είναι κλειστό, σβηστό το εκθεσιακό κέντρο ε, 200 μέρε το χρόνο. Ναι. Έπρεπε να γίνει το αντίστροφο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι έπρεπε να ενδυναμωθούν τα προϊόντα. Το τρίτο είναι ότι έπρεπε να μπουν νέα προϊόντα. Να γίνει διεθνοποίηση, γιατί βρισκόμασταν σε εποχή απομόνωση, που ήταν πολύ δύσκολο γιατί, όπω είπε και η οικονομική κρίση. Ξέρετε, πηγαίναμε σε διοικητικά συμβούλια στην Παγκόσμια, Παγκόσμια Ένωση Εκθέσεων και η αντιμετώπιση ήταν εντελώ διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα ή από ό,τι ήταν πριν 15 χρόνια. Mm -hmm. ε, αντιλαμβάνεσαι του λόγου, το, 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 το ζήσαμε λίγο ή πολύ, όλοι μα οι οποίοι έχουμε συναναστροφέ με το εξωτερικό. Ε, νομίζω ότι αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία και βεβαίω το άλλο ήταν ότι θα έπρεπε η ομάδα να είναι συμπαγή, θα έπρεπε η ομάδα να έχει μία ψυχή, αυτέ οι πολλέ ψυχέ που λέγαμε στην αρχή, να έχει μία ψυχή για να προσιλωθούμε στο στόχο. Όλα Γιατί εμεί είμαστε όμως. μια εταιρεία που είμαστε στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Και έπρεπε να πετύχουμε, δεν υπήρχε άλλη λύση. Αδιαφόρο ε, τη πολιτική στήριξη. Δηλαδή η ΔΕΘ μπορεί να τρέξει μόνη τη αν έχει δύο άξιου ανθρώπου το αντιμόνη τη. Τη βοηθήσουν, δεν τη βοηθήσουν οι πολιτικοί, όποια κυβέρνηση και αν είναι. Ε, επειδή ακριβώ μέτοχο είναι το ελληνικό δημόσιο, χρειάζεται μια στήριξη, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική όσο ήταν στο παρελθόν. Την είχατε όμω. Ε, και από ποιου ναι. όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, από τη στιγμή που έγινε η συνένωση την είχαμε. Δηλαδή και το νομοσχέδιο τη συνένωση ουσιαστικά ακούσανε τι προτάσει μα, γι' αυτό και το διοικητικό μα συμβούλιο είναι ένα συμβούλιο το οποίο δεν είναι κομματικό, δεν είναι διορισμένο, είναι εκπρόσωποι φορέων. Όλοι πιστεύουν είναι... όμω το αντίθετο. Είναι η φωνή τη πόλη. Το, το διοικητικό μα συμβούλιο είναι εκπρόσωπο φορέων, δεν διορίζεται. Τέσσερα άτομα διορίζονται mm -hmm. μόνο mm -hmm. από τα 13. Τα άλλα είναι εκπρόσωπο του Δήμου Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται με, τον πρόεδρο, με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι η Περιφέρεια, είναι τα τρία επιμελητήρια τη πόλη, είναι ο σύνδεσμο βιομηχανιών, ο σύνδεσμο εξαγωγέων, είναι επιχειρηματικοί φορεί και τοπικοί φορεί. Ε, άρα λοιπόν έχει ένα συμβουλίο το οποίο δεν έχει καμία άμεση εξάρτηση με όποια κομματική ή ακόμα και πολιτική στρατηγική. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα interaction γιατί το βήμα τη έκθεση mm. είναι το παραδοσιακό βήμα των πολιτικών που έρχονται για να απευθύνουν τις ομιλίες τους και μάλιστα ε, με εξαγγελίες μέσα. Βεβαίω. Αυτό που ισχύει από το 1928 από τον Ελεύθερο Βενιζέλο. Δηλαδή πάντα έρχονταν οι πολιτικοί και πάντα νομίζω θα έρχονται και καλό είναι να έρχονται κατά τη γνώμη μου παρότι υπάρχουν οι όποιε. Άλλε απόψει σε σχέση με την έλευση των πολιτικών στα εγγένεια τη έκθεση νομίζω ότι δεν είναι και το πρόβλημα. Υπήρξε πολιτικό είναι... όλα αυτά τα χρόνια ο οποίο να σε δυσαρέστησε με έναν τρόπο, να σε, ε, να σε δυσκόλεψε με έναν τρόπο, ε, και πολιτικό ο οποίο ε, να βρέθηκε μπροστά σε έκπληξη και να είπε μέσα σου, κοίταξε τώρα πώ μα βοήθησε. Υπήρξαν τέτοια πρόσωπα. Υπάρχουν και δύο περιπτώσει, αλλά σε μικρά πράγματα, όχι σε κάτι πολύ μεγάλο. Mm -hmm. ε, νομίζω πω ναι. Ε, Τώρα να νομίζω... σε ρωτήσω ποιοι ε, θα απαντούσε. Όχι, δεν, δεν νομίζω θα παντούσες, ότι είναι ε. σωστό. Δεν είναι σωστό. Πάντω για την έκπληξη νομίζω ότι θα ήταν. Το άλλο είναι ίσω και κουτσομπολιό. Αλλά για την έκπληξη νομίζω ότι θα είχε ένα νόημα αν υπήρξε ένα πολιτικό ο οποίο σε βοήθησε. Σε στιγμή που δεν το περίμενε. Εμένα, εμένα, για μένα προσωπικά, αν μιλά, όχι. Όχι προσωπικά ε, για την εσένα. Για την έκθεση μετά. Ναι, ναι, διαχρονικά... ε, όταν λέω εσένα, λέω ναι, 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 την έκθεση ναι, 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 ναι. πια, Κυριάκο. Ναι. Ε, Διαφρονικά ναι. έχουν βοηθήσει αρκετοί άνθρωποι και την αγαπάνε πολλοί άνθρωποι. Και τώρα την αγαπάνε ακόμη περισσότεροι. Ε, βλέπετε ότι. Βλέπες... Παλιά την πολέμησαν όμω. Ναι, Μην ναι. Μιλάμε πάντα θα υπάρχει αυτό. Παλιά την πολέμησαν. Έτσι είναι, Δεν την πάντα. ήθελαν ούτε εδώ, ούτε εκεί, ούτε παραπέρα. Έπεφταν οι, προ... οι προτάσει και οι γνώμε η μία μετά την άλλη. Η έκθεση να πάει εδώ, να πάει εκεί, να πάει παραπέρα, λε και ήταν πιόνι σας κακέρα. Και τελικά έμεινε εδώ που είναι και καλά έκανε, κατά την άποψή μου, γιατί είναι ακριβώ στην καρδιά τη πόλη και αλλήλω μόνο. Όταν υπάρχουν κομματικέ ατζέντε και προσωπικέ ατζέντε, τα περιμένει αυτά. αυτά. Είναι, ναι. Το θέμα είναι να εξηγήσει, να υπάρχει συνένεση και να βρεθεί μια λύση αυτή που θα είναι καλύτερη και για την εταιρεία και για το καλό τη πόλη. Mm -hmm. Ναι. Και να ήταν μόνο το μέρο το οποίο ήθελαν να την αλλάξουν και το χαρακτήρα τη. Και με το χαρακτήρα τη διαφωνούν πάρα πολύ. Ε, Υπήρξαν κάποιοι οποίοι ε, σε κατηγόρησαν ότι ε, πήρε έναν πολύ λαϊκό χαρακτήρα, ο οποίος της έριξε ε, το ποιοτικό της επίπεδο και το πολιτιστικό της επίπεδο. Ε, εσύ απαντούσες, ε, απάντησες μάλλον ότι εάν δεν υπήρχε αυτό τότε η νεολαία δεν θα ερχότανε. Στην έκθεση και τώρα είναι με 50 και 60 χιλιάδες νέου από κάτω από τη μουσική. Καλά, σκηνή τα της, ίδια, ε, ε, ίδια ε, λέγανε και... κάποτε τη δεκαετία του 60 όταν η έκθεση έβρανε τη Μαρινέλα γιατί τραγουδούσαν τον Καζατζίδη στους χορτατζίδες. Τι να κάνουμε τώρα, Αυτά ακούγονται, αλλά το θέμα είναι ότι η έκθεση είναι, δεν είναι ούτε δικιά μου, ούτε δικιά σου, ούτε μια μερίδα ανθρώπων. Είναι όλε τι πόλη, είναι όλη τη Ελλάδο. Mm -hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να φτιάχνει μια βεντάλια η οποία να ικανοποιεί και να προσελκύει όλο τον κόσμο. Είτε του αρέσει το λαϊκό τραγούδι, είτε του αρέσει η κλασική μουσική. Αυτό δεν αφορά μόνο ε, τι συναυλίε τη τις ΕΣΑ. Πώ οραματίζεσαι την έκθεση, επειδή τελείωσε ο χρόνο ε, μα, ε, Σε ένα νέο εκθεσιακό. Ε, λειτουργικό, εκεί που βρίσκεται, σύγχρονο, ανοιχτό στην πόλη, μαζί με πάρκο. Ε, νομίζω ότι αυτό θα τη προσδώσει μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι εφικτό και σε πόσα χρόνια θα γίνει αυτό, αν αποφασιστεί. Νομίζω πω ναι, σε έναν ορίζοντα πενταετία, νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Αλλά για να μην λέμε τα πράγματα έτσι, ότι αύριο μπορούμε να το έχουμε έτοιμο ή να εντυπωσιάζουμε, νομίζω ότι με δουλειά συστηματική και έτσι πω πρέπει να γίνει βήμα με βήμα, νομίζω σε μια πενταετία μπορεί να είναι εφικτό. Και το ευχόμαστε αυτό για την Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκη. Κυριάκο Μποζρικίδη, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου σήμερα εδώ στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη και στα Λόγια τη Πόλη. Για την προσωπική κουβέντα που είχαμε, που ξέρω πολύ καλά ότι δεν σου αρέσει, αλλά ήσουν εξαιρετικό, έχω να σου πω.